Πάμε όμως πρώτα να συνδεθούμε με το Επιμελητήριο Ηρακλείου, εκεί που βρίσκεται ο Λευτέρης ο Κουμαντάκης. Και αυτή τη φορά μαζί του είναι ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, υπουργός Αναπληρωτής, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλή χρονιά και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Σφαγιανάκη. Χρόνια πολλά. Μια καλή και δημιουργική χρονιά με ειρήνη για όλο τον κόσμο. Νικολέτα, καταφέραμε να αποδεσμεύσουμε για λίγο τον Υπουργό να μιλήσει στην Κρήτη TV. Δεν ξέρω αν θες να το ρωτήσεις κάτι εσύ ξεκινώντας την συζήτηση. Λευτέρη, να ξεκινήσουμε φυσικά με μια πρώτη τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού σε ό,τι έχει να κάνει με τους δασικούς χάρτες, οι οποίοι αποτελούν, μας τα έλεγε και ο κύριος Αποστολάκης νωρίτερα, ένα πάγιο αίτημα των τοπικών φορέων και όχι μόνο της Κρήτης. Δασικούς χάρτες τους οποίους δεν βλέπαμε όμως. Και το ερώτημα τώρα που μπαίνει εδώ στο τραπέζι της συζήτησης είναι σε τι φάση βρίσκεται η διαδικασία και τι έχουμε να περιμένουμε για το αμέσως επόμενο διάστημα. Ναι, έχετε δίκιο. Ήταν ένα πάγιο αίτημα και της επιστημονικής κοινότητας και της αυτοδιοίκησης και των παραγωγών, διότι υπήρχαν πάρα πολλές αντιδικίες και προστριβές σχετικά με το χαρακτήρα των χρήσεων γης. Για το αν μπορεί να γίνει από ένα πυμνιοστάσιο μέχρι ένα ξενοδοχείο και ένα εργοστάσιο σε μια περιοχή, φασαρία με τους δήμους, με τους πολίτες, με τις επιδοτήσεις των αγροτών. Όλα αυτά πλέον μπαίνουν σε μια σειρά. Έχουμε ήδη φτάσει στο 54% της Ελλάδας. Μας μένει το υπόλοιπο 46% βέβαια, αλλά έχουμε περάσει ήδη τη μέση. Και όχι απλά έχουν εκπονηθεί και έχουν αναρτηθεί, αλλά ήδη για το 40% έχουν κυρωθεί κιόλας. Έχουν μπει δηλαδή στο ΦΕΚ, στην εφημερίδα της κυβέρνησης, και είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι για το 40% της χώρας μπορεί μια οικοδομική άδεια να βγαίνει με τη βεβαίωση του μηχανικού. Δεν χρειάζεται πια η χρονοτριβή και το μπλέξιμο και η καθυστέρηση με τις δασικές υπηρεσίες. Οι δασικές υπηρεσίες πλέον απελευθερώνονται για να κάνουν άλλο έργα, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο σχεδιασμός της οικονομικής παραγωγής στην Ήπεθρο και της δασικής παραγωγής, γιατί ένα άλλο πρόβλημα της χώρας μας ήταν ότι έχουμε μείνει και χωρίς δασική παραγωγή. Πάντως είναι προφανές ότι εδώ και 40 χρόνια γυρίζαμε γύρω-γύρω χωρίς να μπαίνουμε στο κέντρο του προβλήματος. Mm-hmm. Ήταν μια μεγάλη αμέλεια του πολιτικού συστήματος. Εγώ θέλω να πω ότι ήταν επιλογή του πολιτικού συστήματος. Ήθελα να τακτοποιεί και να κουκουλώνει προβλήματα στην Ήπεθρο, αλλά να μην λύνει επί της ουσίας τίποτα. Τώρα νομίζω ότι αυτό ανήκει στο παρελθόν. Έχουμε επιλέξει να προχωρήσουμε σε μια άλλη σελίδα για την Ελλάδα. Οι δασικοί χάρτες είναι ένα μεταρρυθμιστικό εργαλείο μιας ευρωπαϊκής κανονικότητας. Είναι λίγη, αυτό που πρέπει να συμβαίνει. Λίγη και ζητήματα, είναι ένα κράτος δικαίου. Λίγη και ζητήματα, πράγματα, κύριε Υπουργέ, καταπατήσεων, τα οποία νομίζω ότι σε μια μικρή κοινωνία, αν κάποιος ρωτήσει μέσα σε ένα χωριό, ξέρει να του πει τα πάντα. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με την καταγραφή, με το δημόσιο, δεν υπάρχει πουθενά τίποτα. Κοιτάξτε, οι δασικοί χάρτες είναι προϋπόθεση για να γίνει το κτηματολόγιο. Με το που τελειώνουν οι δασικοί χάρτες, σε ένα χρόνο τελειώνει και το κτηματολόγιο. Mm-hmm. Και το δασικό κτηματολόγιο. Έτσι λύνεται και το θέμα της ιδιοκτησίας, που είναι το επόμενο. Όμως ο δασικός χάρτης, επειδή πλέον με βάση το δασικό χάρτη ικανοποιούνται και οι επιδοτήσεις και οι ενισχύσεις των αγροτών, τον διαβάζει, ας το πούμε έτσι, τον βλέπει στο ψηφιακό υπόβαθρο και ο οργανισμός των επιδοτήσεων. Άρα λοιπόν, αν κάποιος έχει καταπατήσει, εκχερσώσει, είτε για γεωργική χρήση είτε για κτηνοτροφική χρήση, αυτό απεικονίζεται πλέον. Έχουμε σύγχρονα δορυφορικά υπόβαθρα. Αλλά δεν είναι μόνο ότι το βρίσκουμε, είναι ότι μπορούμε να το λύσουμε. Γιατί το να το βρεις ίσως είναι η ανάδειξη του προβλήματος. Το θέμα είναι πώς το λύνεις. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι έτσι ώστε να αποκαθιστούμε το δασικό ισοζύγιο και ταυτόχρονα να μπορεί να τακτοποιείται αυτή η εκμετάλλευση, δηλαδή με ένα τοπογραφικό και μία αίτηση δασική υπηρεσία, να εξασφαλίζεται η επιδότηση, αρκεί όμως αυτό να είναι πραγματική γεωργική γη και όχι να είναι μία ψεύτικη δήλωση στον ΟΠΚΕΠΕ. Έτσι όλα αυτά τακτοποιούνται, δεν αμφισβητείται επιδότηση, αλλά θα έλεγα ότι οργανώνεται και η διαδικασία η λειτουργία της Ηπέθρου. Η γεωργία και η κτηνοτροφία. Κύριε Υπουργέ, κάνετε λόγο για μια βαθιά μεταρρυθμιστική τομή, η οποία ξεκινάει σιγά σιγά να παίρνει σάρκα και οστά. Ξεκινάει πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Γιατί είναι, όταν κάναμε 40 χρόνια για το 1% και έχουμε πετύχει το 54% μέσα σε 1,5 χρόνο, καταλαβαίνετε ότι πάμε πολύ γρήγορα. Θέλω να σας φέρω στην Κρήτη. Θέλω με επίκεντρο το νησί μας να μας πείτε αναπτυξιακά πού θα βοηθηθεί το νησί με το συγκεκριμένο πλαίσιο. Ωραία. Τι έχουν να περιμένουν τώρα οι πολίτες της Κρήτης? Μέσα στο 2019 θα γίνει η εκπόνηση του δασικού χάρτη εδώ. Ο μελετητής ήδη παρουσιάζει το πώς εξελίσσεται η παράδοση του δασικού χάρτη στην Κρήτη. Το πρώτο εξάμεινο του 2020 θα είναι διαθέσιμο για τους πολίτες για να κάνουν αντιρρήσεις, αιτήσεις πρόδειλου λάθους, δηλαδή αν βρουν κάποιο λάθος από την υπηρεσία μπορούν να το δηλώσουν χωρίς κόστος για τον πολίτη και να το λύσουν. Θα λυθεί και το ζήτημα αυτό της τακτοποίησης των επιδοτήσεων και των ενισχύσεων. Άρα από το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2020 θα
θα μπορεί με μια απλή σφραγίδα μηχανικού να εκδίδεται μια οικοδομική άδεια. Θα μπορεί να προχωρήσει άδεια ενός πυμνιοστασίου ή ενός άλλου κτηνοτροφικού, μιας μονάδας σταυλισμού ή ενός ξενοδοχείου ή μιας βιοτεχνίας. Δεν χρειάζεται πλέον η καθυστέρηση στις δασικές υπηρεσίες για πράξη χαρακτηρισμού. Και ταυτόχρονα οι Δήμοι και η Περιφέρεια θα ξέρουν ο αναπτυξιακός σχεδιασμός, οι επεκτάσεις των οικισμών, το χωροταξικό σχέδιο σε ποιες περιοχές θα εφαρμοστεί. Γιατί μέχρι τώρα πηγαίναμε στα τυφλά. Και δεν θα υπάρχει πλέον και καμία καθυστέρηση του πολίτη. Δηλαδή, δεν θα καθυστερεί ο επιχειρηματίας να πάρει άδεια περιβαλλοντικών όρων για μια νέα βιοτεχνία. Είναι σημαντικά ζητήματα. Σε ειδικά παραρτήματα στην Κρήτη, ή θα χρειάζεται να ταλαιπωρηθεί ο κριτικός να μεταφερθεί στην Αθήνα, όπως άκουσα προηγουμένως κάποιες ενστάσεις. Θα υπάρχουν γραφεία υποβολής αντιρρήσεων σε κάθε περιφερειακή ενότητα και μάλιστα σε κάποιες περιφερειακές ενότητες περισσότερα από ένα. Αλλά όλη η διαδικασία αυτή, ακόμα και ένα πρόδειλο λάθος, δηλαδή να βρούμε κάτι που είναι προφανές ότι είναι λάθος, γίνεται με ένα κουμπί στον υπολογιστή. Είναι δηλαδή ψηφιακό το εργαλείο, αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αγρότες ή άνθρωποι της υπαίθρου που δεν έχουν ευχέρεια με την ψηφιακή τεχνολογία, υπάρχουν και γραφεία υποστήριξη την υποβολή αντιρρήσεων, που προφανώς γίνεται εδώ τοπικά στην Κρήτη και με πολλά γραφεία. Μάλιστα. Και με πολλά γραφεία που αυτό δημιουργεί και δικλείδα ασφαλείας για τον κόσμο. Εγώ θέλω, Λευτέρη, να πάμε τον κύριο Υπουργό και ένα βήμα παρακάτω. Γιατί, κύριε Υπουργέ, πριν από λίγο είχαμε και τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας εδώ και ανέφερε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε και για οριοθέτηση των ρεμάτων. Είναι το επόμενο βήμα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η διαδικασία προχωράει ως εξής. Δασικοί χάρτες ήταν το πρώτο βήμα. Οριοθέτηση του Αιγιαλού είναι το δεύτερο ζήτημα, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι τα λιμάνια, η τουριστική βιομηχανία, πολλά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ακόμα και η εκμετάλλευση των παραλίων είναι πολύ σημαντικό. Άρα, οριοθετούμε τον Αιγιαλό. Αυτό θα ολοκληρωθεί επίσης μέσα στο 2019. Και ταυτόχρονα εκπονείται τώρα από την περιφέρεια της Κρήτης η μελέτη για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η μελέτη αυτή θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα του σχεδίου διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας που έχει τελειώσει για την Κρήτη. Εμείς το έχουμε ήδη παραδώσει, έχει κυρωθεί εδώ περίπου και ένα εξάμηνο. Μπορείτε να το βρείτε, να κάνουμε και μια παρουσίαση, αν θέλετε, από τη Διεύθυνση Υδάτων του σχεδίου αυτού. Άρα υπάρχουν προσδιορισμένες οι περιοχές κινδύνου πλημμύρας και το σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που θα εκπονήσει η περιφέρεια θα μας δώσει το 2020 τα όρημα έργα για ένταξη στο επόμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα, διότι αν δεν το έχουμε κάνει, θα έχουμε και κριτήριο αιρεσιμότητας. Δηλαδή, μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην τα χρηματοδοτεί. Αυτό το έργο, η μελέτη δηλαδή και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όπως και το σχέδιο κινδύνου πλημμύρας που ολοκληρώσαμε, είναι το προαπαιτούμενο για να γίνονται τα πλημμυρικά έργα. Άρα, η οριοθέτηση των ρεμάτων είναι μέσα σε αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορώ να μην. Ναι, Νικολέτα. Όχι, Λευτέρη, θέσε το ερώτημα. Δεν μπορώ να μην ρωτήσουμε τον κύριο Υπουργό. Γνωρίζουμε και το έχετε πει πολλές φορές και εσείς και στελέχη της κυβέρνησης ότι η κυβέρνηση οδεύει με κοινωνικό πρόσημο. Ωστόσο, μια κοινωνική επιταγή πρόσφατα, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, μέσα από από ένα δείγμα πολιτών, δημοσκόπηση, το 62% ζητά να γίνουν προώρες εκλογές. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό το αποτέλεσμα και αν βλέπετε εκλογές σύντομα, κύριε Υπουργέ. Εγώ ξέρω από την άλλη μεριά μια πιο σίγουρη δημοσκοπική επιλογή. Είναι η κάλπη του Σεπτεμβρίου 2015, η οποία εκφράστηκε στην κάλπη και είναι πραγματικός ψήφος. Δεν είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς πώς τέθηκε από τον δημοσκόπο ή την εταιρεία δημοσκόπησης. Οι εκλογές του 2015, λοιπόν, του Σεπτέμβριο, είπανε ότι για τα επόμενα 4 χρόνια θέλουμε να μας βγάλετε από το μνημόνιο, να μας βελτιώσετε τις συνθήκες εργασίας, να μας αυξήσετε τους μισθούς και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και να αλλάξετε πολλά από τα κακώς κείμενα, ιδιαίτερα στον τομέα της διαφθοράς και της διαπλοκής. Αυτό θα κάνουμε. Το 2019 έχει πάρα πολλά τέτοια καινούργια βήματα, όπως έχει να κάνει με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με την κατάργηση του υποκατώτατου, με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι κανείς Έλληνας πολίτης δεν θέλει να ρισκάρει αυτή τη στιγμή εκλογές, όταν πρέπει να λύσουμε ζητήματα που αφορούν την εργασία και το μισθό των πολιτών. Κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο εκλογών. Οι πρέσπες να φέρουν εξελίξεις για να το συνδέσουμε το προηγούμενο το οποίο είπε ο Λευτέρης. Κυρία Σφαγιανάκη, να σας πω 3-4 περιστατικά. Ναι. Να σας πω, κυρία Σφαγιανάκη, 3-4 περιστατικά που ήταν προφανή. Ο κόφτης ήταν προφανής κάποτε. Όλοι λέγανε ότι θα έρθει ο κόφτης και θα κόψει μισθούς. Δεν ήρθε. Η περικοπή των συντάξεων επίσης ήταν προφανής κάποτε. Ούτε αυτό ήρθε στην Ελλάδα. Η έξοδο από το ευρώ κάποιοι το θεωρούσαν δεδομένο. Ούτε αυτό ήρθε. Η αποτυχία του μνημονίου ήταν επίσης δεδομένη για πάμε για τέταρτο, λέγαν κάποιοι. Και αυτό δεν ήρθε. Σας πληροφορώ ότι και η πιθανή αποτυχία της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι ένα από τα ανέκδοτα που φωνάζει ο Βοσκός. Άρα λέτε ότι ενδεχομένως δεν είναι προφανής η μη στήριξη της συμφωνίας από τον Πάνο Καμένο, ότι ενδεχομένως μπορεί να δούμε από τον κυβερνητικό εταίρο να στηρίζει Όχι. τελικά Εγώ τη συμφωνία. Εγώ θεωρώ ότι ο Πάνος ο Καμένος είναι απολύτως ειλικρινής.
Κοιτάξτε, ο Πάνος Καμένος είναι απολύτως ειλικρινής. Αν θέλετε να σχολιάσουμε πολιτικά πρόσωπα και τις σχέσεις τους με τη Συμφωνία των Πρεσπών, θα σας αντιστρέψω τώρα. Ως κυβερνητικό εταίρο το θέτω. Ως κυβερνητικό εταίρο για την συνοχή της κυβέρνησης. Καταλαβαίνω. Ο Πάνος ο Καμένος όμως, ο Πάνος ο Καμένος ποτέ δεν είπε ότι θα στηρίξει μία συζήτηση για την ονομασία της Φύρωμ. Όμως εγώ θέλω να σας πω, η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Μεϊμαράκης και ο Κώστας ο Καραμαλής, που ήταν στη Σύνοδο του Βουκουρεστίου και βάλαν το ζήτημα της σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό. Τι θα πούνε όταν έρθει αυτό στη Βουλή? Νομίζω λοιπόν ότι τα πραγματικά ερωτήματα δεν είναι αυτά που μπαίνουν πολλές φορές στην πρώτη σελίδα της επικαιρότητας, είναι τα ουσιαστικά. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ευρώπης συνηγορούν υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής έχουν το δίλημα. Όχι εμείς. Εμείς προχωρούμε και έχουμε πάνω από 150 στη Βουλή. Δεν ανησυχούμε. Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Λευτέρη, δεν ξέρω αν θέλεις να συναθέσεις κάποιο ερώτημα στον κύριο Υπουργό, γιατί ξέρω ότι πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε. Ναι, ναι, να αποδεσμεύσουμε τον Υπουργό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Νικολέτα, εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω μόνο είναι ότι πέρα από τις όποιες συναντήσεις έγιναν σήμερα και στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης αλλά και στην περιφέρεια με τον κύριο Αρναουτάκη, αύριο ο Υπουργός θα έχει συνάντηση επίσης στην αποκεντρωμένη εκεί με τον Δήμαρχο Ηρακλείου με αντικείμενο τη λειψιδρία. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Βέβαια, πολύ σημαντική και αυτή η συζήτηση. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο.